μα βρήκαν κάποια λεφτά. Ας δούμε να μα μην φτάκουμε κάποια λεφτά. Yo ya con ya los tacos los rastraron. Que allí me dio el camionero. Se lo vio hasta ahí por ahí. Pararon más una hora para que le dieran el bocadillo. El camionero salió a las 12 de la noche para Valencia. Eso si no uno echa una ayuda a la fábrica, el camión no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las 4.000 pesetas y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana entro. Jesús, dejadme bien los datos por si mañana entro otro cambio. Digo, conmigo no. A mí ya no me cogí más. Cuando yo vi el saco de mamá, επειδή το θέμα που πρόκειται να αναλύσουμε απόψε, το ασφαλιστικό, είναι αδύνατο να σας κάνει να χαμογελάσετε, γι' αυτό αποφάσισα να ξεκινήσουμε με ένα σατυρικό βίντεο απόψε, το οποίο έχει χιλιάδες κοινοποιήσεις στο διαδίκτυο και βέβαια μέσα από τη σάτυρα είναι ίσως και ένας εύκολος ουσιαστικός τρόπος να μάθουμε να αποδεχόμαστε τα λάθη μας πάνω απ' όλα. Γιατί όταν τα συνειδητοποιήσουμε, τα κατανοήσουμε και τα αποδεχτούμε, ίσως ως σοφοί έπειτα Έλληνες που θέλουμε να είμαστε, να σταματήσουμε να τα επαναλαμβάνουμε. Έχει έρθει η ώρα, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, να σταματήσουμε να ανεχόμαστε ψέματα, να σταματήσουμε να δικαιολογούμε λάθη και να αποφασίσουμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Το βιντεάκι που μόλις είδαμε εξάλλου το έχουν φτιάξει και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το στείλανε. Μια υπέροχη ομάδα νεαρών από την Πάτρα που όπως γράφουν και στην επιστολή που μου έστειλαν και θέλω να διαβάσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, είμαστε μια παρέα κυρίως νέων ανθρώπων, αποφασίσαμε να εκφράσουμε με ένα ιδιαίτερο τρόπο τους προβληματισμούς μας, τις ανησυχίες και την άποψή μας για την άσχημη τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα στην πατρίδα μας. Δρούμε σαν ομάδα, ο καθένας με το δικό του ρόλο, πολιτικά ανήκουμε στον ευρύτερο αντιμνημονιακό χώρο και δεν έχουμε σπόνσορες ή καθοδηγητές. Σκοπός μας είναι να προβληματίσουμε τον απλό κόσμο κυρίως μέσα από τη σάτυρα, από την παρέα του. Γελάς, μην ξεχνάς να γελάς. Οι νέοι αυτοί λοιπόν μας δίνουν ελπίδα γιατί τη χρειαζόμαστε και βεβαίως όταν βλέπεις ότι νέα παιδιά έστω και με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν, αντιλαμβάνεται κανείς ότι τελικά όλα μπορεί να είναι εφικτά. Να δούμε όμως και να έρθω σιγά σιγά στο θέμα μας πόσο μπορεί να είναι εφικτό τελικά αυτό το... Θα το χαρακτηρίσω εδώ στο Δούρεο ή από την ανεξάρτητη αυτή τηλεοπτική παραγωγή, πατριωτική όπως έχουμε πει. Θα το χαρακτηρίσω λοιπόν ένα μόρφωμα νομοθετικό. Βεβαίως πάρα πολλοί κλάδοι πλήττονται ανεπανόρθωτα. Το έχουν χαρακτηρίσει πραγματικά σαν την απόλυτη καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας. Και σήμερα κοντά μου έχω αξιόλογους εκπροσώπους επαγγελματικών κλάδων. Θα τους παρουσιάσω και θα με βοηθήσουν φυσικά να αναλύσουμε το σχέδιο που αφορά το ασφαλιστικό, το μεγάλο αυτό κοινωνικό θέμα, να δούμε αν τελικά μπορεί να είναι εφαρμόσιμο, να δούμε ενδεχομένως προτάσεις που έχουν να την προτείνουν και ποιους τρόπους εν τέλει μπορούμε να βρούμε για να αντιδράσουμε σε αυτή την κατάσταση. Δίπλα μου λοιπόν θα ξεκινήσω από την όμορφη κυρία της συντροφιάς. Πρόκειται για την δικηγόρο, την Ειρήνη Μαρού Παταοξή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζω. Ο σύλλογός σας εξάλλου έκανε και χθες είδαμε κινητοποιήσεις, χιλιάδες μέλη συμμετείχαν, θα μας τα πείτε βεβαίως αναλυτικά. Ο κύριος Μπάμπης Μωραήτης δίπλα μου από το ΕΒΕΑ, από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και οικονομολόγος και βεβαίως διάβασα το βιογραφικό σας. Έχετε πραγματικά ένα καταπληκτικό βιογραφικό και σας μεγάλη εμπειρία πολύ, και για την πρόσκληση.
θα είναι για μας πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά σας απόψε στη συζήτηση. Από τον Ιατρικό Σύλλογο μόλις χθες παραιτήθηκε γιατί, για διαδικαστικούς λόγους. Είναι ο νευρολόγος ο Δημοσθένης ο Παπαμεθοδίου κοντά μας. Καλησπέρα, σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δίνετε και πάρα πολλές διαλέξεις για τις επιπτώσεις του μνημονίου στην υγεία σε όλη την Ελλάδα και είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο. Θα μας μιλήσετε και για τις επιπτώσεις στην υγεία μας, γιατί είναι τα νούμερα πραγματικά συγκλονιστικά και οι συνέπειες. Και επίσης έχουμε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του Ενέου Παλαιακού Μετόπου και αρχιτέκτονα τον κύριο Όθωνα Κουμαρέλα. Καλησπέρα. Που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα και με το ασφαλιστικό, ενώ τηλεφωνικά θα συνδεθούμε και με τον κύριο Κώστα Κωνσταντινίδη, τον πρώην πρόεδρο Αγωνιστικής Επιτροπής Αγροτών από τις Πρέσπες, για να ακούσουμε φυσικά και κάποιον εκπρόσωπο από τον αγροτικό τομέα που επίσης πλήττεται, που επίσης αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και ετοιμάζουν και πάρα πολύ σημαντικές κινητοποιήσεις. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση μας όμως, θα παρακαλέσω πολύ το σκηνοθέτη μας να ακούσουμε πριν λίγες ημέρες. Τοποθετήθηκε σε μία συνέντευξη και ο Πρωθυπουργός μας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, και ας ακούσουμε τι ακριβώς είπε σε σχετικό ερώτημα για την κύρια σύνταξη, παρακαλώ. Μπορείτε εδώ απόψε να δεσμευτείτε σε μια εποχή που είχατε εξαγγείλει ουσιαστικά τη 13η σύνταξη, το Χριστούγεννα, τη διαποχή θα έπρεπε να δοθεί, και σε μια εποχή που μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα. Δεν μιλάω για τις επικουρικές συντάξεις, μιλάω για τις κύριες. Ναι. Μπορείτε να δεσμευτείτε το κάνει ήδη, ότι το νομοσχέδιο. Να πω τη φράση. Τον βάλετε ότι δύσκολα. Όχι, αλλά θα προσπαθήσω με μια σαφήνεια να ρωτήσω. Σαφή απάντηση θέλω. Ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις με το νομοσχέδιο που θα φέρετε. Ναι, βεβαίως. Το έχω πει και στη Βουλή. Το είπα και στην συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Η κυβέρνηση σε αυτό ζήτησε συνένεση και δεν την πήρε δυστυχώς από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Και η άποψή μας, η θέση μας, και αυτή τη θέση μας έχουμε αποδείξει ότι εκεί που βάζουμε κόκκινες γραμμές, τι στηρούμε, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις. Εγώ θα λέω και γενικά ότι δεν πρέπει να πάμε σε επώδυνες περικοπές συντάξεις εκ νέου. Μια 12η μείωση συντάξεις δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Μα πάντως, κανένα πρόβλημα. Το δεν πρέπει από το δεσμεύω με έχει απόσταση. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεσμεύτηκα καθαρά, κύριε Σκουρή. Okay. Δηλαδή, πώς να, τι θέλετε να κάνω, δηλαδή, να βγάλω το σακάκι μου και να το δώσω. Το σακάκι δεν το χρειαζόμαστε. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι το λόγο σας, κύριε Τσίπρα. Και όχι μόνο το δικό σας, όλων των πολιτικών εκπροσώπων. Πρέπει επιτέλους να μάθετε να μιλάτε με την αλήθεια. Αυτοί χρειάζονται οι πολίτες. Όχι άλλα ψέματα, όχι άλλη δημαγωγία. Ο κύριος Κατρούγκαλος, θα ξεκινήσω με εσάς, κυρία Μαρούπα, έχει αναφερθεί στο σχέδιο που έδωσε στην δημοσιότητα και το οποίο ακόμα συζητάνε και δεν ξέρουμε βεβαίως και αν θα είναι αυτό, γιατί προβλέπεται, από ό,τι ακούμε και από το ΔΝΤΟΥ που τοποθετούνται οι εκπροσώποι του πολύ αρνητικά, προβλέπεται να είναι και πολύ πιο αυστηρό, πολύ πιο αδυσόπιτο από αυτό που έχουμε εμείς δει. Ο ίδιος όμως το χαρακτηρίζει σαν μια μεγάλη μεταρρύθμιση και σύμφωνα με τον κύριο Κατρούγκαλο εξασφαλίζεται η ισονομία, η δικαιοσύνη και λίγο απλά θα επιβαρυνθούν τα πιο ισχυρά, ας πούμε, κοινωνικά στρώματα. Θα ήθελα μια πρώτη τοποθέτηση δική σας. Ναι. Καταρχάς να πούμε για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος παριστάνει τον Πρωθυπουργό, διότι στην πραγματικότητα καθόλου δεν κυβερνά ο ίδιος, ότι με μεγάλη ευκολία δεσμεύεται για τα πάντα. Εξάλλου η ιστορία του έχει αποδείξει ότι δεσμεύεται με αυτή την ευκολία, διότι με την ίδια ευκολία καταπατά τις δεσμεύσεις του και τις δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό και απέναντι στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Ο κύριος Κατρούγκαλος τώρα, ο οποίος με μεγάλη ευκολία ξέχασε το εργολαβικό του, ήταν και σύνθημα στην χθεσινή διαδήλωση, ξέχασε να πάει έγκαιρα το εργολαβικό του στο Δικηγορικό Σύλλογο, ξέχασε ότι το είχε κάνει και υπήρχε ένα προθύστερο εκεί με την υπουργοποίησή του. Παρόλα αυτά δεν ξέχασε να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει από αυτό που λέμε ασφαλιστικό. Και βέβαια δεν το ξεκίνησε αυτός, αλλά αυτοί το αποτελειώνουν. Αυτοί που επικαλούνται τις αρχές της αριστεράς και της ισονομίας, αυτοί έχουν έρθει να αποτελειώσουν την Ελλάδα και το ασφαλιστικό και όσους έχουν απομείνει ακόμα που μπορούν να πληρώνουν τις εισφορές τους.
Εδώ να πούμε και την, να επισημάνουμε και την αντίφαση που υπάρχει, γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει ότι αύξηση στις εισφορές δεν θέλει ποτέ και πουθενά, διότι ήδη και οι εισφορές που υπάρχουν δεν πληρώνονται. Αυτό λοιπόν έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την εξαιρετικά ραγδαία αύξηση των εισφορών σε όλους τους κλάδους που πρακτικά τους αποτελειώνει. Πρέπει να βάλουμε όμως μία σειρά στα γεγονότα, γιατί ξέρετε τα ασφαλιστικά ταμεία δεν έφτασαν σήμερα σε αυτό το σημείο, και πρέπει να πούμε ότι πραγματικά ήταν εξαιρετικό το βιντεάκι των παιδιών από την Πάτρα, και απορώ που λένε ότι είναι ερασιτέχνες και το κάνανε μόνοι τους. Λένε όλη την αλήθεια μέσα σε 2 λεπτά, πώς δηλαδή φτάσαμε ως σήμερα σε αυτό το κράτος να κινδυνεύει να διαλυθεί από μέρα σε μέρα. Ήρθε ο Παπανδρέου λοιπόν πρώτος και μετέτρεψε ένα ιδιωτικό δάνειο σε διακρατικό με διάφορες ύποπτες και προδοτικές ρυθμίσεις. Να μην ξεχνάμε ότι ο διευθυντής της Τράπεζας της Ελλάδος, υποτίθεται ένας υπάλληλος, αύξησε τότε τις ημέρες κατά τις οποίες διακινούνταν τα ομόλογα από τάφσιν 3, το έκανε τάφσιν 10, που σημαίνει ότι παίζανε αέρα με τα δικά μας τα ομόλογα, τα ελληνικά ομόλογα, για 10 μέρες. Κάποιος δηλαδή τα πουλάγε χωρίς να τα έχει στα χέρια του επί 10 ολόκληρες μέρες. Αυτό διήρκε σε κανένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, με αποτέλεσμα, θυμάστε τα spreads πώς εκτοξεύτηκαν κλπ. Για να μην μακρηγορήσω όμως, μετά μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο που θα έφερνε την ελπίδα πάλι και θα μας έβγαζε από το φοβερό τούνελ. Μπήκαμε στο δεύτερο μνημόνιο μετά τα 13 ζάπια του κυρίου Σαμαρά, όπου τι έκανε ο κύριος αυτός μαζί με το Βενιζέλο, επίσης προέβησαν στην απόλυτα προδοτική κίνηση να περικόψουν, να κουρέψουν, λέει, το χρέος, κουρεύοντας μόνο τους Έλληνες. Τα ασφαλιστικά ταμεία που κουρεύτηκαν 2 φορές με 72% του συνολικού αποθεματικού τους και τους Έλληνες μικρομολογιούχους. Δηλαδή ρήμαξαν στην κυριολεξία ξαφνικά εν μία νυχτή την ελληνική οικονομία. Και έρχονται τώρα ετούτοι εδώ να αποτελειώσουν. Κάνανε τη δανειακή, την παράταση της δανειακής τότε που χωρίς να δανείζονται συνέχισαν να πληρώνουν το κοχρεολύσια. Κάνανε το απόλυτα προδοτικό, το δημοψήφισμα, το όχι, το μετέτρεψαν σε ναι, και τώρα έρχονται να μεταβιβάσουν τον πραγματικό πλούτο που έχει απομείνει στα χέρια των Ελλήνων, ιδιωτικό και δημόσιο. Τον ιδιωτικό με την αύξηση των εισφορών. Δεν χρειάζεται τώρα να πούμε αν ισονομία και όλες αυτές τις ανοησίες που ακούγονται. Αυτή τη στιγμή όλοι οι κλάδοι μαστίζονται από ανεργία και ανέχεια. Κανείς δεν έχει λεφτά πια να πληρώνει. Επομένως, απλώς θα μεταβιβαστούν οι περιουσίες. Για να έρθουμε λοιπόν στο δικό σας τον κλάδο, εχθές συμμετείχατε σε μια πραγματικά σημαντική πορεία, γιατί ήταν χιλιάδες μέλη από το Δικηγορικό Σύλλογο παρόντες, και μιλάτε ανοιχτά, είδα και την ανακοίνωσή σας, για δίμευση εισοδήματος. Θα ήθελα καταρχήν να σας ρωτήσω το εξής. Έχει συσταθεί μια επιτροπή, η Επιτροπή Σοφών, που υποτίθεται ότι έχει ετοιμάσει αυτό το σχέδιο. Αν και σύμφωνα με δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες, δεν έχει καμία σχέση το τελικό σχέδιο που έδωσε η Επιτροπή Σοφών με αυτό που παρουσίασε ο Κατρούγκαλος, ο Υπουργός. Επομένως, έρχομαι στο ερώτημα αμέσως. Η Επιτροπή είδαμε ότι απαρτίζεται από πάρα πολλούς δικηγόρους και δικαστές, δικαστικούς, όχι τόσο από οικονομολόγους ή αναλογιστές όπως θα ήταν το φυσιολογικό. Και αυτό γιατί φοβούνται να έρθουν βεβαίως σε αντίφαση με το Σύνταγμα. Αυτά που έχετε διαβάσει και αυτά που έχετε δει, κυρία Μαρούπα, από το σχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας, είναι συνταγματικές οι ρυθμίσεις αυτές που προβλέπονται καταρχήν? Ποιο σύνταγμα? Υπάρχει σύνταγμα ακόμα σε αυτή τη χώρα? Δηλαδή, ξέρετε, νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες τώρα να πρέπει να συζητήσουμε. Εδώ έχουν χωρίσει οι άνθρωποι αυτοί εθνική κυριαρχία. Τι να συζητάμε τώρα, ποιο σύνταγμα, ποια ισονομία, ποια ισοπολιτεία? Έπρεπε όλοι να είναι φυλακοί. Με νόμο που ψήφισαν οι ίδιοι πριν από μερικά χρόνια, το 2011 αν θυμάμαι καλά, το δημοψήφισμα για εθνικό θέμα είναι δεσμευτικό απόλυτα. Και το μετέτρεψαν χωρίς να οχρεούν αυτοί οι τύποι που παριστάνουν τους κυβερνήτες, γιατί δεν είναι, εν μία νυχτή, σε μία-δύο ώρες μέσα μετέτρεψαν το όχι σε ναι. Είναι κανένας από αυτούς φυλακή? Μόνο όταν θα πάνε φυλακή, και όχι μόνο αυτό,
Βέβαια, τότε θα εκπληρωθεί πραγματικά αυτό που πρέπει για τον ελληνικό λαό. Βέβαια, και θα αποδοθεί και δικαιοσύνη. Τώρα, να μπούμε στη διαδικασία. Ακούστε να δείτε. Δεν έχουμε δει να ενίσταται για όλα. Ποιος δικηγορικός σύλλογος τώρα και ποιοι εκπροσωπούν. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ακούστε, δείτε ότι την ημέρα που ανακοινώθηκε το ασφαλιστικό και η ισονομία αυτών των κυρίων, του κυρίου Κατρούγκαλου, που τα έλεγε πάρα πολύ καλά όσο ήταν στην αντιπολίτευση, όπως και ο κύριος Τσίπρας, να μην μιλήσω για τον κύριο Καμένο δε, ότι θα πήγαινε σπίτι του, λέει, και θα παρετήτω από την πολιτική αν χρειαζόταν να συνεργαστεί με κάποιον που θα ψηφίσει μνημόνιο. Ακούστε, ο άνθρωπος τώρα και έχει ψηφίσει 17 μνημόνια από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα. Λοιπόν, κάνανε το εξής, λοιπόν. Την ίδια μέρα που ανακοίνωσαν το ασφαλιστικό, πρέπει ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ πια την προπαγάνδα. Είναι τρελή η προπαγάνδα που γίνεται στις πλάτες μας. Την ίδια μέρα ανακοίνωσαν αυξήσεις στο δημόσιο τομέα. Να μας βάλουν δηλαδή να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Δεν θέλω να μπω στην ανάλυση του γιατί το ασφαλιστικό είναι κακό ή αν πλήττονται οι δικηγόροι, οι γιατροί κλπ. Είναι ανούσια όλα αυτά μπροστά σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Είναι απόλυτη προδοσία, είναι σχάτη προδοσία αυτό που συμβαίνει σε βάρος του ελληνικού λαού. Και είναι κρίμα να μπαίνουμε στη διαδικασία να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας γιατί ο δημόσιος υπάλληλος θα πάρει 15 ευρώ παραπάνω, γιατί εγώ θα φορολογηθώ παραπάνω ή παρακάτω κλπ. Δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Η νέα τάξη πραγμάτων αυτό θέλει να μας κάνει. Να εστιάζει το ενδιαφέρον μας στα μικρά, στο δικό μας συμφέρον, το ατομικό, στον άρτον των επιούσεων που με μεγάλη δυσκολία ο Έλληνας σήμερα μπορεί να βγάζει για να ζει τα παιδιά του. Και να μην βλέπουμε τα μεγάλα και σημαντικά ότι δεν υπάρχει δημοκρατία σε αυτή τη χώρα και οι προδοσίες αυτών των ανθρώπων που παριστάνουν, επαναλαμβάνω, τους κυβερνήτες, είναι συνολικές και συνεχόμενες. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται πια με διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις δεν τους λένε απολύτως τίποτα. Λες και πήγαμε μία βόλτα, νομίζανε. Οι κύριοι αυτοί, ούτε μάτι υπήρχαν, ούτε τίποτα. Σου λέει δικηγόροι, είναι γιατροί. Δεν θα κουνηθεί φίλο. Όταν θα αρχίσουμε πραγματικά να αντιδρούμε και να αντιστεκόμαστε με τον τρόπο που τους αξίζει, τότε θα αρχίσουν και αυτοί να αναδιπλώνονται. Είχαμε αντιδράσεις και έρχομαι σε εσάς κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Μωραΐτη, και από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Άκουγα εχθές σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική εκπομπή, παρέμβαση του Προέδρου σας, του κύριου Μίχαλου, που χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε ένα συγκροτημένο σχέδιο που έχετε φτιάξει μέσω του Κέντρου Μελετών του Επιμελητηρίου, που απαρτίζεται και αποτελείται από πολύ σοβαρούς και καλούς οικονομολόγους, το οποίο όμως, όπως σωστά παρατήρησε ο Πρόεδρος, δεν ελήφθη ποτέ υπόψη. Θα ήθελα να μου πείτε γι' αυτό. Κύριε και Πιτάκη, βεβαίως τη δική σας τοποθέτηση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μία σειρά. Ο σοφός λαός μας λέει: μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Απ' την άλλη, το τελευταίο διάστημα για το θέμα του ασφαλιστικού επικράτησε μια λογική που έλεγε: έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός δάνεια, έχει ο Θεός λεφτά, έχει ο Θεός επιδοτήσεις, έχει ο Θεός πολλά. Και φτάσαμε στο σημείο που δυστυχώς ο Θεός δεν έχει. Και δεν έχουμε και εμείς τώρα πια. Οπότε έχει έρθει η ώρα να βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και να δούμε την πραγματικότητα. Δεν παίρνει άλλο για αναβολή πάνω στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Αλλά όταν μιλάμε για μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, τι εννοούμε? Πόσα λεφτά μας λείπουν για να καλυφθούν σήμερα οι συντάξεις? Α, μας λείπει αυτό το ποσό και από πού θα το βρούμε? Θα βάλουμε ένα χαράτσι στους δικηγόρους, θα βάλουμε ένα χαράτσι στους φαρμακοποιούς, θα αυξήσουμε το εργοδοτικό κόστος, θα μαζέψουμε τα λεφτά για να βγάλουμε το μήνα και μετά από 6 μήνες τι θα γίνει? Θα πάμε πάλι σε μια ακόμα λογική η οποία θα είναι ουσιαστικά φορομπηχτική πολιτική? Αυτό είναι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού? Αυτό είναι που ευαγγελίζεται η σημερινή κυβέρνηση? Ή πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα πώς μπορεί να γίνει μια σοβαρή κουβέντα έτσι ώστε να περάσουμε στην επόμενη μέρα για το ασφαλιστικό, κλείνοντάς το για πάντα σαν πρόβλημα? Σε αυτό το κομμάτι έρχεται ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος αλλά και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και καταρτίζει με το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του ΕΒΕΑ μία απόλυτα έγκριτη μελέτη. Μία μελέτη την οποία δεν τη φτιάξανε νομικοί, μία μελέτη που τη φτιάξανε οικονομολόγοι, η οποία έχει τρεις φάσεις εκτέλεσης έτσι ώστε καμία γενεά να μην υστερήσει
σε αυτή τη μεταρρύθμιση που γίνεται και να μην αδικηθεί. Και έχει στη μετέπειτα φάση και τρεις πυλώνες που έρχονται να στηρίξουν ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο νοσεί βαθύτατα και έρχονται να το στηρίξουν τρεις πυλώνες έτσι ώστε να μην έχουμε πάντα το πρόβλημα ότι κάθε τόσο που τελειώνουν τα λεφτά πρέπει κάπου ο νομοθέτης να βρει, να μεταρρυθμίσει είτε κόβοντας και αδικώντας όλους τους συνταξιούχους της Ελλάδος που επί χρόνια με τις εισφορές τους στηρίξαν ένα σύστημα και τώρα δυστυχώς δεν παίρνουν τη σύνταξη που το κράτος τους είχε εγγυηθεί, αλλά απ' την άλλη μυστερώντας από τους σημερινούς νέους τη δυνατότητα να ονειρεύονται έστω και μία πενιχρή σύνταξη. Με αυτό το νομοσχέδιο που κατέβασε ο κύριος Κατρούγκαλος έκανε το εξής παράδοξο. Ζητάει τα βάρη όλα να τα πάρουν οι σημερινοί εργαζόμενοι που αν τους ρωτήσετε όλους και τους πείτε σε 10 χρόνια θα μπορείτε να πάρετε σύνταξη, είμαι βέβαιος ότι η απάντηση που θα πάρετε είναι όχι. Άρα αυξάνουμε υπέρμετρα το κόστος σε ανθρώπους που νομοτελειακά ξέρουν ότι δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα ή κέρδος από αυτό που προσφέρουν σήμερα. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Μία ατελέσφορη πάλι νομοθεσία. Μία νομοθεσία που δεν θα οδηγήσει πουθενά, γιατί καλή ώρα κάποιοι έγκριτοι δικηγόροι σαν την κυρία Μαρούπα, κάποιοι οικονομολόγοι σαν και εμένα, θα ψάξουν να βρουν τις λύσεις και τελικά το αποδοτέο στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στα φορολογητέα ύλη, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ μικρότερο από το σημερινό. Και όταν λέμε πολύ μικρότερο από το σημερινό, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο στο να παρέχει το κράτος ακόμα και τα επίπεδα των συντάξεων που σήμερα υπάρχουν. Εγώ έχω εδώ πέρα την εμπεριστατωμένη μελέτη του ΕΒΑ και σας την αφήνω, κύριε Μπιτάκου, για να σας δείτε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε και οφείλω να πω ότι πραγματικά είμαστε περήφανοι. Άκουσα ότι είστε ο μόνος φορέας που έχει καταθέσει. Είμαστε ο μόνος φορέας και δεν είναι η πρώτη φορά. Θα σας θυμίσω ότι και πριν 6 χρόνια. Καταρχήν σας προσκάλεσαν γιατί υποτίθεται θα κάνουν, νομίζω και τη Δευτέρα έχουν ανακοινώσει, κάποιες διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου. Έχει προσκληθεί. Να σας πω την αλήθεια, μέχρι τώρα δεν έχει προσκληθεί. Μέχρι τώρα δεν έχει προσκληθεί. Αλλά εμείς αυτό το σχέδιο, αυτή τη μελέτη, την έχουμε βάλει ως βάση για συζήτηση. Την έχει στείλει ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος ήδη στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό. Την έχουν από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε, υποτίθεται, αυτή εντός εισαγωγικών διαπραγμάτευση. Γιατί δεν είδαμε διαπραγμάτευση. Είδαμε ανθρώπους έτοιμους να πούνε ναι, και από την άλλη μεριά βλέπουμε και κάποια πολιτικά κόμματα έτοιμα να πούνε όχι. Δυστυχώς δεν είναι η ώρα ούτε του ναι ούτε το όχι. Είναι η ώρα της συζήτησης. Είναι η ώρα που πρέπει όλοι μαζί να ενσκύψουμε σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί αφορά εμάς, αφορά όλους εμάς τους Έλληνες. Και όπως πριν στην εισαγωγή της εκπομπής σας το είπατε τόσο ωραία, ότι είναι μια αντιμνημονιακή εκπομπή αυτή εδώ, μπορώ να σας πω ότι όλοι οι Έλληνες είναι αντιμνημονιακοί. Ποιος είναι μνημονιακός? Πατριωτική και πατριωτική εκπομπή. Και όλοι οι Έλληνες είναι πατριώτες. Κύριε Μωραήτη, θέλω να Αλλά θα σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, από το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου, αυτό έτσι όπως έχει εμφανιστεί, τελικά κοιτάμε όλοι για πρώτη φορά προς τους ξένους, προς τους τροϊκανούς, για την απόρριψη. Έχουμε φτάσει και έχει γίνει το πλέον παράξενο και παράδοξο. Καταρχήν, και να αναφερθούμε και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο Τζέρι Ράις, εκπρόσωπος τύπου του Ταμείου, είπε συγκεκριμένα ότι η μεταρρύθμιση είναι επιβεβλημένη, καθώς η δημόσια χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης αγγίζει το 10% του ΑΕΠ, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι και ο κύριος Τόμσον, που είναι ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δώσει συστάσεις στον κύριο Σόιμπλε και κάνουν και διάφορα ανταλλαγές του τύπου θα μιλήσουμε για επιμήκυνση και όχι για κούρεμα, για επιμήκυνση του δανείου εφόσον καταλήξουμε στο ασφαλιστικό και βεβαίως το περιμένουν πολύ σκληρότερο, δεν τους άρεσε ούτε καν αυτό που το σχέδιο του Κατρούγκαλου που έχει αναστατώσει αυτή τη στιγμή όλους τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Θα σας πω γιατί δεν τους άρεσε και είναι μια αλήθεια και μια παραδοχή. Η παραδοχή είναι ότι δεν μπορείς άλλο να ανεβάζεις το μισθολογικό κόστος στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα σήμερα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια βαθιά ύφεση. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να πληρωθούν συντάξεις είναι να καταπολεμήσουμε το τέρας της ανεργίας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας συνταξιούχος για 1,8 εργαζόμενους. Δεν είναι δυνατόν. Όσο και να αυξηθούν και όσο οι εισφορές και όσο και να μειωθούν οι συντάξεις, αυτό το συνταξιοδοτικό έχει καταλήξει σε αδιέξοδο. Χρειάζεται να έχουμε οπωσδήποτε πολιτικές ανάπτυξης. Αλλά το πρώτο σημείο στη μελέτη του ΕΒΑ, και γι' αυτό πρέπει να σταθούμε, γιατί είναι μια έγκριτη μελέτη και πρέπει να τύχει τη δέουσα προσοχή από τον Πρωθυπουργό, είναι ότι πρέπει πάση θυσία να αγοραστεί χρόνος με δημοσιονομικά άλλα ισοδύναμα και να μην προβούμε σε ένα γονατογράφημα για την αλλαγή του ασφαλιστικού όσο έχει σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να προβούμε κάτω από την πίεση για άλλη μια φορά των δανειστών σε κάτι
κάτι πρόχειρο, δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε μια λύση έκτρωμα, αλλά πρέπει να αγοράσουμε χρόνο έτσι ώστε όλοι οι φορείς να προσφέρουν αυτό που έχουν στον κοινωνικό διάλογο και να βρεθεί μια λύση δίκαιη. Που δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να βρεθεί λύση δίκαιη που να μην αδικεί ούτε τις παλαιότερες γενιές, ούτε τις γενιές που έρχονται να βγουν άμεσα σε σύνταξη, αλλά ούτε φυσικά και τους νεότερους. Κύριε Μωραίτη, το σχέδιο ωστόσο που έχετε συγκροτήσει, που έχετε δημιουργήσει, μπορεί να είναι εφικτό στην μνημονιακή Ελλάδα? Βεβαίως. Ανεξάρτητα τώρα από το τι θέλουν οι δανειστές ή τι θέλει η κυβέρνηση, είναι εφικτό? Γιατί είστε οικονομολόγος, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχετε επισημάνει και εσείς, το είπατε και προηγουμένως, η χώρα είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή. Οι δείκτες που καθορίζουν την αύξηση του ΑΕΠ είναι όλοι, υποτροπιάζουν όλοι, ούτε κατανάλωση έχουμε, ούτε επενδύσεις, ούτε έσοδα υπάρχουν. Επομένως, σε μια τέτοια κατάσταση, πραγματικά αποσύνθεσης οικονομικής, πώς μπορεί οποιαδήποτε πρόταση τελικά να είναι εφικτή? Κοιτάξτε κάτι. Γι' αυτό στη μελέτη μας μέσα έχουμε προβλέψει ένα σύστημα ταχείας προσαρμογής, έτσι ώστε αυτό το σχέδιο να μπορεί να μπει σε λειτουργία από την πρώτη μέρα. Γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τους ανθρώπους που είναι άνω των 50 ετών, ότι μπορούν να παραμείνουν στο παλαιό σύστημα και να βρεθεί τρόπος χρηματοδότησής του. Για τους νεότερους των 30 ετών, ότι θα μεταβούν στο καινούριο σύστημα, το οποίο θα είναι των τριών πυλώνων, αλλά και για τις ενδιάμεσες ηλικίες, ότι θα έχουν δικαίωμα επιλογής. Σε ποιο από τα δύο συστήματα θα συμμετέχουν? Όλα έχουν προβλεφθεί. Εκείνο που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή, έστω και την ίστατη ώρα, να πετύχουμε είναι τι? Να μην επιτρέψουμε για άλλη μια φορά η Ελλάδα να πυροβολήσει τα πόδια της. Να μην επιτρέψουμε να στραφεί η μία κοινωνική τάξη απέναντι στην άλλη. Αυτό είναι άδικο, αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνει μεταρρύθμιση και να μην φοβηθούμε να σπάσουμε αυγά. Κοιτάξτε κάτι, έχουμε ένα νέο πρωθυπουργό σε ηλικία, ο οποίος φαίνεται ότι πολύ γρήγορα εξανεμίζει όλες τις ελπίδες που είχε ακουμπήσει ο ελληνικός λαός πάνω του. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι παρόλο που είναι ένας νέος άνθρωπος, δεν έχει όραμα για το μέλλον. Η πολιτική δεν είναι για να διαχειρίζονται το σήμερα. Το σήμερα θα μπορούσαν πολύ εύκολα κάποιοι λογιστές, οικονομολόγοι να το διαχειριστούν. Η πολιτική είναι για να δίνουν όραμα, να μπορούν να δουν την επόμενη μέρα της κοινωνίας και να οδηγήσουν την κοινωνία προς τα εκεί. Πολύ λυπούμε που το λέω. Ο σημερινός πρωθυπουργός ξόδεψε ένα κεφάλαιο το οποίο φαινόταν, τουλάχιστον δημοσκοπικά, ότι είχε σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα. Εύχομαι οι επόμενες ηγεσίες που θα έρθουν, η καινούργια ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και εκεί πέρα ένας νέος άνθρωπος, αλλά και άλλοι πολιτικοί που θα βγουν στο στίβο της πολιτικής να αγωνιστούν, να μπορέσουν πραγματικά να δώσουν αυτό το όραμα. Εμείς καταθέτουμε την πρότασή μας τεχνοκρατικά ως οφείλουμε να κάνουμε. Τα επιμελητήρια είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης. Εδώ πέρα είναι η πρότασή μας. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να μας καλέσει και να αποτελέσει αυτό το σχέδιο, αφού φαίνεται ότι είναι το μόνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι, να αποτελέσει βάση διαπραγμάτευσης. Θα περάσουμε όμως και στον γιατρό μας. Έχετε κάνει, το είπα και στην εισαγωγή, μια εκπληκτική δουλειά. Έχετε πραγματικά βοηθήσει πολύ κόσμο και μέσα από εθελοντικό έργο που προσφέρετε, κύριε Παπαμεθοδίου. Έχω την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από όλους τους φορείς. Τολμώ να πω ότι είναι η πιο σκληρά διατυπωμένη. Καταγγέλει τους οικονομικούς δολοφόνους της κυβέρνησης, λέει χαρακτηριστικά. Είναι μάλιστα, έχει υπογράψει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης και ο κύριος Βασιλείου. Είναι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου. Καταγγέλουν λοιπόν τους οικονομικούς δολοφόνους κυβέρνησης και Τρόικας. Γι' αυτό, κύριε Μωραίτη, θα επανέλθω αργότερα. Σας είπα προηγουμένως ότι ίσως δεν είναι απλά η ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης, αλλά γενικότερα η περιραίουσα ηγεμονική ατμόσφαιρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οδηγούν λοιπόν στην εξαθλίωση χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, επισημαίνει εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που για άλλη μια φορά ρίχνει τα βάρη, εξοντώνει τους πολίτες, αφήνει στο απειρόβλητο όσους έχουν συμβάλει στην καταλήστευση των αποθεματικών. Αποτελεί ένα προαναγγελθέν έγκλημα, καθώς χιλιάδες ιατρία θα βάλουν λουκέτα, ενώ το επιστημονικό προσωπικό της χώρας είτε θα οδηγηθεί στη μετανάστευση ή θα γίνει όμηρος μεγάλων καρτέλ. Πραγματικά σκληρή ανακοίνωση και κατά κάποιο τρόπο απειλούν και τους βουλευτές ή υπουργούς που συμμετέχουν στην κυβέρνηση και είναι μέλη του Ιατρικού Συλλόγου να το ξανασκεφτούν αν θα το ψηφίσουν, διότι τους απειλούν και με διαγραφές από τα μητρώα φυσικά του Συλλόγου.
Εσείς έχετε κατά καιρούς τοποθετηθεί, θα έλεγα μαζικά. Και αργά είναι διαπιστώσεις του Ιατρικού Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, είναι πολύ σωστές. Θα έπρεπε να είχε αντιδράσει ο Ιατρικός Σύλλογος και πολύ πιο νωρίς. Εγώ είχα προτείνει σε προηγούμενη θητεία μου στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαπομπεύονται δημόσια μέσα σε εισαγωγικά οι γιατροί, συνάδελφοι μέσα σε εισαγωγικά πάλι, βουλευτές ή υπουργοί που ψηφίζουν και μνημόνια και ανθρωποκτόνα νομοσχέδια, και θα έπρεπε να παραπεμφθούν στο πειθαρχικό. Τώρα που έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο και απειλείται η επιβίωση του γιατρού, αποφάσισε ο Ιατρικός Σύλλογος να αντιδράσει. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι πολύ σωστές. Ουσιαστικά με το καινούριο νομοσχέδιο οδηγεί σε κλείσιμο όλων των ιδιωτικών ιατρίων που ουσιαστικά στηρίζουν το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από τη στιγμή που έχει κλείσει το ΙΚΑ και υπολειτουργεί, να σας πω ότι δουλεύουν 2.000 γιατροί πλέον στο παιδί, το διάδοχο του ΙΚΑ, από 8.500 γιατρούς που υπήρχαν πριν. Και ουσιαστικά όλο το βάρος έχει πέσει στους ιδιωτές γιατρούς της γειτονιάς που προσφέρουν κοινωνικό έργο στους συμπολίτες μας. Με αυτά τα μέτρα, αν εφαρμοστεί αυτό το ασφαλιστικό, πάνω από 70% του εισοδήματος του γιατρού θα ακατευθύνεται στη φορολογία και στην ασφάλιση. Καταλαβαίνετε ότι ιδιωτικό ιατρείο δεν μπορεί να στηριχθεί με αυτά τα μέτρα. Θα κλείσουν όλα τα ιατρεία. Κάποιοι μπορεί να επιχαίρουν, να λένε να, οι γιατροί. Βλέπουμε τόσες εκπομπές, τόσες διαπομπεύσεις γιατρών για φακελάκια, για διάφορες ιστορίες, για πολυφαρμακεία. Λένε ότι να, είναι μια ευκαιρία να πληρώσουν οι γιατροί. Το θέμα είναι ότι θα την πληρώσει ο ίδιος ο ασθενής, ο συμπολίτης μας, από τη στιγμή που θα κλείσουν τα ιδιωτικά ιατρεία, θα πέσει το επίπεδο παροχών υγείας στον πληθυσμό, θα αναγκαστεί ο συμπολίτης μας ασθενής να κατευθύνεται στα μεγάλα ιδιωτικά καρτέλ που θα καταφέρουν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, και θα αυξηθούν τελικά και οι παροχές που θα... Το ποσό που θα πρέπει να βγάζει από την τσέπη του ασθενής ώστε να έχει κάποιο αξιοπρεπές επίπεδο υγείας. Είναι μια κατάσταση που οδηγεί στο κλείσιμο όλων των ιατρείων των ιδιωτικών και θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση του επίπεδου υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, γιατί αναφέρεται για το Δουνουτού, δηλώσεις του Δουνουτού και ότι δεν μπορεί να στηριχτεί ένα σύστημα έτσι. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά πώς θα μπορέσει να στηριχτεί ένα ασφαλιστικό σύστημα, ένα συνταξιοδοτικό σύστημα, όταν υπάρχει 30% ανεργία. Και έρχεται το Δουνουτού να μας δώσει συμβουλές, ενώ έχει παραδεχτεί ήδη ότι έχει κάνει σοβαρά λάθη στα προγράμματα που έχει εφαρμόσει στην Ελλάδα και έχει πέσει έξω σε όλες τις προβλέψεις του. Και το Δουνουτού και οι Βρυξέλλες. Κάθε χρόνο μας λένε ότι τώρα έρχεται η ανάπτυξη και ανάπτυξη δεν βλέπουμε, ίσα-ίσα βλέπουμε την καταράκωση του ελληνικού πληθυσμού και της ελληνικής κοινωνίας και τη διάλυση του κοινωνικού ιστού στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το καλό μας. Φαίνεται από τις πράξεις τους ότι δεν ενδιαφέρονται για το καλό μας. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα πάρουν ό,τι μπορούν περισσότερο από τα δάνεια που έχουν χορηγήσει στην Ελλάδα. Και έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε και κάποια νούμερα από δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συνταχτών αναφορικά και με το θέμα μας, με τις συντάξεις. Το 52% των οικοκυριών κυριολεκτικά στηρίζεται από τη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς. Εφημερίδα των Συνταχτών. Είναι αποτελέσματα έρευνας. 90% της σύνταξης αποκλειστικά δίνεται, χορηγείται για τις ανάγκες όλου του νοικοκυριού. Εάν η αγορά υποθέσουμε ότι κινείται αυτή τη στιγμή με 5 δισεκατομμύρια το μήνα, τα 2,5 δισεκατομμύρια προέρχονται από τις συντάξεις. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι, θα συμφωνήσετε κύριε Παπαμεθοδίου, πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το εισόδημα αυτό που έχει μείνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Επιβιώνουν οικογένειες. Και τι χειρότερο λοιπόν πρέπει να θα περιμένουμε από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που ουσιαστικά παρά τις διαβεβαιώσεις τους ότι δεν θα αγγίξουν την κύρια σύνταξη. Αλλά ναι, και αλλά εδώ κρύβονται πάρα πολλές παγίδες. Όλα τα άλλα επιδόματα και επικουρικά και αυτά. Δεν τα ξέρω ακριβώς, δεν είμαι οικονομολόγος. Αλλά με το πρόσχημα ότι δεν κόβουμε την κύρια σύνταξη, όλα κόβουν όλα τα υπόλοιπα. Που θα δουν άμεσα μείωση όλοι οι ασφαλισμένοι
στο ποσό της σύνταξης που παίρνουν. Καταρχήν, στην κυρία σύνταξη, θα με βοηθήσετε κύριε Μωραήτη ως οικονομολόγος. Υπάρχει ένα τμήμα που είναι εγγυημένο, υποτίθεται, βεβαίως, και θα το εξασφαλίζει το κράτος, ναι, και ένα τμήμα που θα είναι ανταποδοτικό με ρήτρα εδώ βιωσιμότητας. Ναι. Δηλαδή, αν το κράτος δεν έχει χρήματα, δεν θα μπορεί και να το αποδίδει. Σωστά. Αυτό είναι 100% σίγουρο. Κοιτάξτε κάτι. Επομένως, ουσιαστικά και η κυρία σύνταξη. Αυτό το σύστημα, δεν αυτό είναι, το σύστημα είναι αδιέξοδο και δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Εάν δεν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το σύστημα με τους τρεις πυλώνες που προτείνουμε εμείς, που ποιο είναι αυτό, η εγγυημένη σύνταξη να είναι από το κράτος και από εκεί και πέρα να έρχονται τα επαγγελματικά ταμεία των δικηγόρων, των γιατρών, τα οποία θα μπορούν με ένα συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο θα είναι βέβαια υποχρεωτικό για όλους τους συμμετέχοντες. Βέβαια, κύριε Μωραήτη, με συγχωρείτε, ακόμα και από το κράτος αν είναι εγγυημένη, από τη στιγμή που το κράτος ουσιαστικά δεν είναι ελεύθερο και από τη στιγμή που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή οι ηγεμόνες μας, οι Γερμανοί δηλαδή, καθορίζουν τη δημοσιονομική μας πολιτική. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι το κράτος αντικειμενικά θα έχει τα χρήματα να τα δώσει από τη στιγμή που δεν καθορίζει. Και τώρα το κράτος δεν τα έχει. Γι' αυτό προσπαθεί να γίνει αυτή η μεγάλη λογιστική και μόνο μεταρρύθμιση. Αν αυτή τη στιγμή το κράτος δεν υστερούσε σε έσοδα για να δώσει τις συντάξεις, να είσαστε σίγουρος ότι ούτε ο κύριος Κατρούγκαλος ούτε ο κύριος Τσίπρας έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Για να έχει έσοδα... Βλέπουν την τρύπα μπροστά, δεν μπορούν να την παλώσουν αλλιώς, δεν μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στον τόπο, δεν μπορούν να βάλουν νέους ασφαλισμένους να δουλέψουν και να αποδώσουν εισφορές και προσπαθούν να μπαλώσουν πηγαίνοντας πάλι να χτυπήσουν ένα εισόδημα το οποίο νομίζουν ότι υπάρχει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει καθόλου. Ο ελληνικός λαός έχει τελειώσει τη φοροδοτική του δυνατότητα, την εξάντλησε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να καταλογιστεί, σε όποιον και να καταλογιστεί, είναι επί του μηδενός. Άρα δεν θα πάρουν τίποτα. Βέβαια. Ο ελληνικός λαός, ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη μέρα, να κουβεντιάσουν όλοι με γενναιότητα, τιμιότητα και ειλικρίνεια και να πάψουν να βλέπουν τίτλους ότι τάχα μου δεν θα μειώσουν την κύρια σύνταξη και θα πάνε να τα πάρουν από αλλού που δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά προσπαθούν να δώσουν μια ζωή σε ένα σύστημα για 6 μήνες. Και θυμηθείτε το αυτό που σας λέω, ότι αν επικρατήσει ο νόμος Κατρούγκαλου, οι 6 μήνες ίσως και να είναι πολύ. Εξάλλου και για την εναλλακτική που προτείνουν να υπάρξει αύξηση των εισφορών, που εδώ πρέπει να πούμε υπήρξαν και κάποιοι εργοδότες που το δέχονται, ναι, και λένε θα θυσιαστούμε προκειμένου να περάσει η χώρα από την αξιολόγηση. Άλλη παγίδα η αξιολόγηση, που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα γινόταν τώρα περίπου το Φεβρουάριο. Ο κύριος Τόμσον, ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ισχυρίζεται ότι στην καλύτερη περίπτωση θα γίνει τέλος καλοκαιριού και αν. Και αυτό στον αέρα είναι το περί αξιολόγησης που υποτίθεται θα βοηθήσει στην άρση των ελέγχων των κεφαλαίων και βαθμιαία στην είσοδό μας στις αγορές. Πολύ σωστά. Αλλά εγώ έψα κάποιους συναδέλφους, ενώ παραδέχθηκαν ότι φυσικά το μέτρο είναι αντιπαραγωγικό, ότι το μέτρο είναι αντιαναπτυξιακό, να λένε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι το δέχτηκαν για να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά στην αξιολόγηση. Αλλά και μάλιστα είπαν κιόλας ότι θα ισχύσει για 2 μέτρα, για 2 χρόνια. Εγώ θα σας πω, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού στην Ελλάδα, όπως έγινε το τέλος επιτιδεύματος στους όλους τους επαγγελματίες, όπως έγινε σε όλους τους επιστήμονες. Θα σας πω όπως ότι η έκτακτη σφορά που ξεκίνησε από 35% ήταν για λίγα χρόνια για να βγούμε από μία στενοπό και άρχισε να ανεβαίνει στο 55-75 και θα φτάσει στο 100%. Ο έμφυα μπήκε απλά και μόνο για να καλύψουμε πάλι μία τρύπα. Λοιπόν, ας μην ξεγελιόμαστε. Πρέπει εδώ πέρα να είμαστε όλοι ενωμένοι και να πούμε ένα όχι. Φτάνει. Πάμε να κάνουμε μια μεταρρύθμιση. Πάμε να βρούμε πώς θα περάσουμε στην επόμενη μέρα συνολικά. Όλοι μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι. Δεν είμαστε ταξικά αντίπαλοι. Δεν πρέπει ούτε η κυβέρνηση να βλέπει την επιχειρηματικότητα, τους επιστήμονες, όλους τους κλάδους ως αντιπάλους. Ποια ακριβώς κυβέρνηση? Της κυρίας Μέρκελ ή του κυρίου Πιανού? Δεν μπαίνω εγώ σε αντιπαράθεση με καμία κυβέρνηση. Εγώ βλέπω ότι όλοι ψηφίζουν τα ίδια. Πώς ήταν το χιουμοριστικό βιντεάκι που είδαμε στην αρχή? Όλοι ψηφίζουν τα ίδια. Εδώ πέρα λοιπόν όλοι μαζί. Όλα τα κόμματα. Και άρα θα τους δεχθούμε αυτούς που ψηφίζουν τα ίδια? Κοιτάξτε κάτι. Εγώ έρχομαι και σας λέω μία θέση να αποφασίσουμε ξεκάθαρη. Τελικά. Πρέπει όλοι μαζί. Ποιοι? Όλα τα κόμματα. Όλοι οι παραγωγικοί φορείς. Επειδή το ασφαλιστικό δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που αφορά όλες τις γενναίες. Και σήμερα είναι η ευκαιρία. Ή το φτιάχνουμε ή χάνουμε ουσιαστικά το μέλλον της χώρας. Πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί νυφάλια, χωρίς συμφέροντα, χωρίς ταξικά συμφέροντα και να το λύσουμε.
Εμείς την πρόταση τη βάλαμε πάνω στο μέσα τραπέζι. Κύριε Μωρέτη, το ενιαίο παλαιϊκό μέτωπο ακριβώς. Όλοι μαζί, σε ποιο πλαίσιο. Το πλαίσιο και τα περιθώρια, η βαθμή ελευθερίας που έχει κανείς να κινηθεί για να λύσει προβλήματα. Θα σας πω. Και εγώ, αν μου επιτρέπετε, επειδή δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα. Ναι, ακριβώς τώρα, με συγχωρείτε, ήθελα να σας δώσω ακριβώς το λόγο και να τονίσουμε ότι το ενιαίο παλαιϊκό μέτωπο που εκπροσωπεί ο κ. Κουμαρέλλες δεν πιστεύει ότι μπορεί να βρεθεί καμία λύση στις υπάρχουσες συνθήκες. Έχουν σχέδιο συγκεκριμένο, το αναλύσαμε διεξοδικά και σε προηγούμενες εκπομπές. Αφορά και είναι κάθετη σε αυτό έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να καταγγείλουμε καταρχήν το ληστικό επωνίδιστο και παχθές δημόσιο χρέος, επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Γιατί αν η χώρα δεν έχει το δικό της νόμισμα, δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Και βεβαίως αύξηση της παραγωγής, τιμωρία των ενόχων που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και στην καταστροφή, αναθεώρηση του συντάγματος. Σεβόμενος στην άποψή σας, σαν τον Βολτέρο, και θα μάχομαι να ακούγεται η άποψή σας πάντα. Επιτρέψτε μου από επιστημονική διαστροφή να έχω κάποιες διαφωνίες, αλλά θα ακούσω την άποψή σας. Και ποια είναι η... Θα ακούσω την άποψή σας με ανοιχτά τα αυτιά. Βεβαίως. Παρακαλώ, κύριε Κουμαρέλλα. Βεβαίως, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, είμαι αρχιτέκτονας και δεν μπορώ να έχω τεχνοκρατική καθαρά τεκμηρίωση των απόψεών μου. Όμως, και θα συμφωνήσω με την κυρία Μαρούπα, πρέπει να βλέπουμε τη γενική εικόνα και να μην παρασυρώμαστε από τα επιμέρους κομματάκια τα οποία μας αποπροσανατολίζουν. Πρέπει να δούμε λοιπόν, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, ότι η χώρα βρίσκεται, δέχεται μάλλον επίθεση, και όχι τώρα, εδώ και κάμποσα χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Μας είπανε το 2010 ότι λόγω του χρέους μας βάζουν σε ένα καθεστώς εσωτερικής υποτίμησης, επειδή λόγω ευρώ δεν μπορούσε να γίνει εξωτερική υποτίμηση και με αυτόν τον τρόπο να γίνει η οικονομία μας πιο ανταγωνιστική. Όλα τα στοιχεία όμως δείχνουν, και εσείς θα το ξέρετε σαν οικονομολόγος, ότι η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης είχε αρχίσει πολύ πολύ νωρίτερα. Ήδη από την ένταξή μας στην ΟΝΕ. Και αυτή η βέβαια, το 2010, αυτή πήρε χαρακτηριστικά πια κατακλυσμιαία. Επιθετικά. Ποια είναι η στόχευση τώρα αυτής της πολιτικής? Για να δούμε τη γενική εικόνα. Στόχευση αυτής της πολιτικής, με βέβαια εργαλείο το νόμισμα και πρόσχημα ένα χρέος που ξέρουμε πολύ καλά, και εσείς σαν οικονομολόγος θα ξέρετε το πώς δημιουργήθηκε, και δεν είναι όλα αυτά που λένε για τις σπατάλες, ότι μαζί τα φάγαμε, είναι λεπτομέρειες της υπολεπτομέρειας. Υπάρχει σοβαρότατο μεθόδευση που ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 90 για να φτάσουμε στη χρεοκοπία με μαθηματική ακρίβεια. Και όσοι ασχολούμεθα με τα θέματα αυτά το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε από τότε και χαρακτηριζόμασταν, όσοι μπορούσαμε να έχουμε ένα δημόσιο λόγο, πολύ λίγοι από εμάς, γράφικοι, τα είχαμε προβλέψει. Και δεν επιχαίρουμε σήμερα επειδή επιβεβαιωνόμαστε. Βλέπουμε όμως ότι πια αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, και όλοι μαζί, θα συμφωνήσω με εσάς, πρέπει να δούμε κάτι άλλο, την εναλλακτική λύση πάνω σε αυτή την πορεία που ακολουθεί η χώρα, που έχει σκοπό την ισοπαίδωση των πάντων. Γιατί για να δούμε στην πραγματικότητα που οδηγεί η εσωτερική υποτίμηση. Στην απαξίωση κάθε στοιχείου, είτε περιουσιακού, δημόσιου και ιδιωτικού, για τη δημόσια περιουσία να μην συζητάμε, ήδη ξεπουλιέται την παρά. Με την κατάλληλη κυβέρνηση. Με όλες τις κυβερνήσεις. Με την κατάλληλη κυβέρνηση. Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ζήσει όλο του συνταγματικού τόξου του λεγόμενου της κυβερνήσης. Δεν έλειψε καμία. Δεν μπορέσανε. Μα καμία. Δεν μπορέσανε οι άλλοι με τέτοια. Ναι, δεν μπορέσανε γιατί τύχανε και δεν μπορέσανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας. Από εκεί και μετά, απαξίωση της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας του κράτους. Επίθεση και καταράκωση κάθε αξίας περιουσιακού στοιχείου των πολιτών. Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια?
Τα πάντα. Δεν σας διακόψω την άποψή μου στο τέλος. Ισοπεδώνονται. Και το τελευταίο και πολύ σημαντικό, ισοπεδώνεται και, και απαξιώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Η εργασία. Το ασφαλιστικό που λέμε, που συζητάμε, και το εργασιακό είναι συμφασμένα, είναι άρρηκτα δεμένα τμήματα. Γιατί υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα? Υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα το οποίο επίσης, θα συμφωνήσει ο γιατρός, χωρίζεται σε δύο τελείως διακριτούς τομείς, που είναι η υγεία των ανθρώπων. Και κακώς εμπλέκεται το συνταξιοδοτικό με την υγεία, είναι τελείως ξεχωριστός τομέας και καταρακώνεται αυτή τη στιγμή η δημόσια υγεία στην Ελλάδα. Καταρακώνεται. Ενώ είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα η υγεία, γιατί έχει να κάνει με τη ζωή την ίδια. Τα νοσοκομεία διαλύονται. Πρωτοβάθμινα περίθαλψη, δευτεροβάθμινα περίθαλψη, τα πάντα. Καλούνται όμως όλοι να πληρώνουν εισφορές. Για ποιο λόγο? Για ένα σύστημα που καταραίει? Καλούνται όλοι να πληρώνουν φόρους. Για ποιο λόγο? Για να πληρώνονται οι δανειστές. Σαφέστατα, ναι, σε αυτή τη φάση. Καλούνται όλοι να πληρώνουν ασφαλιστικές φορές με το παλιό σύστημα το συνταξιοδοτικό ή με το καινούριο σύστημα. Για ποιο λόγο? Για να μην πάρουν ποτέ σύνταξη. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, να συζητήσουμε για όλο οποιοδήποτε σύστημα συνταξιοδοτικό θέλετε, αλλά αν αυτό δεν βοηθάει την κοινωνία, δεν είναι αξιόπιστο. Και η ίδια η κοινωνία δεν πρέπει να το στηρίξει. Άρα θα καταρρεύσει. Στα λόγια μου έρχεστε. Και χαίρομαι. Βεβαίως τα λόγια σας. Μα δεν διαφωνούμε σε επιμέρους διαπιστώσεις. Αυτά τα οποία διαφωνούμε είπατε. Στο πλαίσιο. Στην κεντρική ιδέα. Την ουμανιστική διάσταση όταν, που λοιπόν, δώσατε. Όταν μπορεί κανένας να όταν έρχεται ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών και καταγγέλει τις τρόικες και τις ελληνικές, εντός εισαγωγικών ελληνικές κυβερνήσεις, για παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και εμείς εδώ δεν ιδρώνει τα αυτή μας και μας το λένε οι ξένοι οργανισμοί ενωμένων εθνών, όταν έρχεται το ίδιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 14 Μάρτη του 2014 και καταγγέλει την Τρόικα για παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, και πάλι δεν ιδρώνει τα αυτή κανενός, ούτε των επιμελητηρίων, ούτε των συλλόγων. Μιλάτε για τα επιμελητήρια. Τα επιμελητήρια βρέθηκαν από την αρχή απέναντι, ναι, και πρέπει να παρακολουθήσετε λίγο περισσότερο τη δράση. Πολύ ωραία. Έρχεται το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προχωρήσω και καταγγέλει και παραδέχεται και ο αρμόδιος επίτροπος, ο Καϊτάνεν, σε ερώτημα ευρωβουλευτών και λέει: ναι, πράγματι υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση. Πετάνε τον μπαλάκι ο ένας τον άλλο. Και καθόμαστε εμείς να συζητάμε τώρα για μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Χρειάζεται. Ποια μεταρρύθμιση? Χρειάζεται. Κύριε Μωραϊτή. Χρειάζεται μεταρρύθμιση συνολικά το κράτος. Συνολικά. Δεν χρειάζεται μόνο. Συμφωνώ απόλυτα. Το συνταξιοδοτικό. Δεν χρειάζεται μόνο το εργασιακό. Χρειάζεται συνολικά μεταρρύθμιση. Αλλά ποια μεταρρύθμιση? Μια μεταρρύθμιση που θα κάνει μπαλώματα. Που θα αλλάζει ή θα αλλάξει ριζικά τον προσανατολισμό. Τι κοινωνία θέλουμε? Την κοινωνία θέλουμε, που θα μια θέλουμε κοινωνία, μπορεί να μην είναι η ίδια. Θέλουμε μια κοινωνία. Την ευημερία των Ελλήνων τη θέλουμε όμως λοιπόν, όλοι. Και την ευτυχία των Ελλήνων. Ευημερία και ευτυχία των Ελλήνων. Έτσι. Με πολιτικές μνημονίων. Εδώ είμαστε. Με πολιτικές καταράκωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με πολιτικές που εξαθλιώνουν τον κόσμο. Που φτωχοποιούν. Που κάνουν τη χώρα μας υποχείριο ξένων συμφερόντων, δεν μπορεί να υπάρξει. Όχι, αλλά χρειάζονται πολιτικές με σχεδιασμό και όχι τυχοδιοκτισμό πάλι όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Που έταξε τα πάντα σε όλους τη μέρα της Ευαγγελίας ότι θα έρθει. Το ίδιο και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται λοιπόν σχέδιο. Στο οποίο όλοι μαζί θα το στηρίξουμε. Πρέπει να βάλουμε πλάτη. Ο κ. Κουμαρέλας αναφέρεται σε ένα γενικότερο πολιτικό ζήτημα. Η ουμανιστική διάσταση που δεν είναι διαφωνική. Η ουμανιστική καθαρά. Δεν διαφωνεί κανείς. Διάσταση πολιτική για το πού θέλουμε να φτάσουμε σαν κοινωνία. Αν θέλουμε να υπάρχει αύριο το πρωί η ελληνική κοινωνία, και μετά να δούμε πώς θα ευημερήσει.
Γιατί υπάρχει μια άλλη διάσταση εδώ πέρα. Μιλήσατε και εσείς για ανάπτυξη. Πουλάκι πετούμενο η ανάπτυξη, δεν το πιάνει κανείς. Τι είναι η ανάπτυξη? Δυστυχώς που στηρίζεται? Ποια είναι τα περιθώρια που μας δίνονται, αν θέλετε, μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, για να προχωρήσουμε σε πολιτικές ανάπτυξης? Εγώ μπορώ να σας πω ποια είναι. Η αγροτική πολιτική, ότι καταστράφηκε η παραγωγή, είτε πρόκειται για αγροτική παραγωγή, είτε πρόκειται για βιομηχανική παραγωγή, μέσω του εκμαυλισμού κιόλας, έτσι. Με τις επιδοτήσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Για να φτάσουμε μόνο στην αποθέωση των παρασιτικών επαγγελμάτων. Να θυμηθούμε τον κύριο Σιμίτη και το λαϊκό καπιταλισμό μέσω του χρηματιστηρίου. Θα ξεχάσουμε. Γιατί, εγώ είμαι λιγάκι πιο παλιός. Πολύ πιο παλιός είμαι εγώ. Γιατί έτσι, ήμουν εμπλεκόμενος σε όλα. Θα σου πω κάτι. Λοιπόν, γιατί δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλο. Εκεί είναι, η ανάπτυξη, εκεί θα είναι η θέλει ανάπτυξη. Δικαιοσύνη. Η ανάπτυξη θέλει η δικαιοσύνη που θα βγάζουν γρήγορες αποφάσεις. Η ανάπτυξη θέλει σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Η ανάπτυξη θέλει πάταξη της φοροδιαφυγής. Η ανάπτυξη θέλει δημόσιες επενδύσεις. Η ανάπτυξη θέλει δημοκρατία. Η ανάπτυξη θέλει δημοκρατία. Και πείτε μου τι από αυτά είχαμε. Για να δούμε ποιος στράφηκε προς τα εκεί για να έχουμε ανάπτυξη. Φρόντισαν, λόγια είχαν. Φρόντισαν όλοι, πολλές κυβερνήσεις, εθελόδουλες κυβερνήσεις, να μας φέρουν σε καθεστώς ξένης κατοχής. Η χώρα μας σήμερα βιώνει τα αποτελέσματα μιας ξένης κατοχής. Χτες. Αύριο μας νοιάζει πια. Το αύριο για να υπάρξει αύριο. Και η πολιτική θέλει δράση πια. Για να θέλει υπάρξει δύναμη, αύριο. Θέλει για δύναμη και προτάσεις. Κοιτάξτε, για να υπάρξει αύριο πρέπει. Μα προτείνουμε σχέδιο από το να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Για να υπάρξει αύριο πρέπει να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Να απελευθερώσουμε τη χώρα μας πρώτα. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει με διαγραφή. Όχι με διαγραφή, με μια αναγνώριση. Γιατί μου φαίνονται παλιά αυτά? Είναι παλιό. Το τι να ξανακούσει. Επειδή φρόντισε να τα ξεφτυλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. αλλά το γεγονός ότι προσπάθησε να τα ξεφτυλίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Καμένος δεν σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι αληθινά. Ξέρετε, αυτοί νομίζουν ότι είναι οι δούροι ήπιοι. Κάνουν λάθος. Ο ελληνικός λαός είναι εδώ και περιμένει. Το γεγονός ότι ζούμε μια συνωμοσία δεν ήμουν. Συγγνώμη, πήρα το λόγο έτσι λίγο αυτά. Ζωντανή συζήτηση. Δεν ήμουν ασαφής προηγουμένως. Αυτά τα στοιχεία, τα επιμέρους που είπα, το ΤΑΦΣΙΝ 3 που έγινε ΤΑΦΣΙΝ 10, πέστε το μας, δεν είναι συνωμοσία αυτό το πράγμα για να εκτιναχθούν 100%. Πού είναι αυτός να πάει στην φυλακή? Στην και ο υπουργός και ο διοικητής και ο υπάλληλος. Σε ευρώ θα του 2002 έγινε μέσα σε μόλις 4 χρόνια. Και να είμαστε 300. Όλοι μαζί. Και να είμαστε όλοι μαζί στην ίδια. Πώς θα είμαστε όλοι μαζί? Κάποιοι είναι κλέφτες και λοποδίτες. Τα επιμελητήρια χάσανε με το κούρεμα των νομολόγων όλη τους την περιουσία. Τα επιμελητήρια χάσανε με το κούρεμα όλη τους την περιουσία. Και είναι οι μόνοι που έχουν στραφεί δικαστικώς επί όλων των ενεργειών που έχουν γίνει σε εκείνο εκεί το διάστημα. Αυτό θα έρθω και θα συμφωνήσω μαζί σας και είμαστε οι πρώτοι στον αγώνα στο να πέσει άπλετο φως το τι έγινε εξηγήστε τότε. Εξηγήστε πώς κουρεύτηκαν δύο φορές. Μπορεί η χώρα να λειτουργήσει αν δεν είναι ελεύθερη και δημοκρατική. Δεν θέλω να σας αποκαλύψω πράγματα. Έχουν γίνει χειρότερα εγκλήματα με τα χρήματα των επιμελητηρίων. Έχουν γίνει χειρότερα εγκλήματα με τα χρήματα των επιμελητηρίων. Εδώ μιλάμε για τις συντάξεις και για τις εισφορές του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το χτες. Πώς ξεπερνιέται το χτες? Δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε το αύριο. Και επειδή σε αυτούς που μιλάμε, στο συνταξιούχο που μιλάμε, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει αγωνία αν αύριο θα έχει σύνταξη. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο νέο. Και με το σχέδιο το δικό σας και με το νέο σχέδιο σύνταξη. Στο νέο επιστήμονα. Θέλω να το μελετήσετε και μετά το συζητήσουμε. Στο νέο επιστήμονα, ο οποίος είναι κεφάλαιο για την Ελλάδα. Και δεν πρέπει να φύγει. Ό,τι προβλέπετε από εκεί πέρα, γιατί ένα από τα βασικά προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος σήμερα, του συνταξιοδοτικού, είναι η έλλειψη πόρων. Ναι. Έτσι, λόγω. Και είπατε κι εσείς και συμφωνούμε, η έκρηξη της ανεργίας, η οποία δεν είναι 30%, είναι πολύ μεγαλύτερη. Και αν προσθέσουμε η πραγματική ανεργία είναι πολύ πιο πάνω. Πολύ πιο πάνω. Και αν προσθέσουμε σε αυτή την ανασφάλιστη εργασία, τη μαύρη εργασία, τις ελαστικές. Που το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου θα το επιτείνει αυτό το πρόβλημα. Θα το επιτείνει ακριβώς. Το πρόβλημα. Δεν είναι ακόμη συνωμοσία χειρότερα είναι τα αυτό. Πράγματα. Αυτό είναι τυχαίο. Τυχαίο. Μισό λεπτό. Τι μου ζητάτε με να χαρακτηρίσω την κυβέρνηση? Εγώ εδώ πέρα είμαι να φέρω πρόταση. Και η πρόταση που καταφέρω στον κοινωνικό διάλογο. Μπορεί να είναι η καλύτερη. Τι, πού διαφωνούμε? Ναι. Ότι και η καλύτερη πρόταση
στις υπάρχουσες συνθήκες δεν μπορεί να είναι εφαρμόσιμη. Δεν μπορεί να είναι εφαρμόσιμη. Το θέμα. Αυτή να την, πάρουμε, να την πάρει ο κύριος Κατρούγκαλος με όλη την καλή διάθεση που μπορεί να, θα μπορούσε ενδεχομένως να διαθέτει σε μια προηγούμενη ζωή του. Διότι σε αυτή τη ζωή δεν διαθέτει, αλλά σε μια προηγούμενη ζωή του, αν μεταφερόταν εδώ πέρα, να την έπαιρνε και την εφάρμοζε αυτούσια μέσα στο δοσμένο πλαίσιο, μέσα σε 6 μήνες. Δεν θα, το επιτρέψουν καταρχήν. Το έχουν αντιληφθεί όλοι αυτό. Με συγχωρείτε. Όχι, υπάρχουν τρόποι αντίδραση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή από τις Πρέσπες έχουμε τον κύριο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα από τις πανέμορφες Πρέσπες. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι μαθηματικός, αλλά τα άφησε όλα και πήγε στις Πρέσπες για να γίνει αγρότης και τον τιμά αυτό πάρα πολύ που επέλεξε να βοηθήσει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς μας τομέα. Και βέβαια σήμερα θα μας μιλήσει ως εκπρόσωπος και του αγροτικού κλάδου που πλήττεται ανεπανόρθωτα με το σχέδιο που είναι το θέμα των ημερών του ασφαλιστικού. Κύριε Κωνσταντινίδη. Σας ακούω. Στη Θεσσαλονίκη χθες ήσασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι από όλη την Ελλάδα και έχετε αποφασίσει και κάποιες κινητοποίησεις. Γιατί προχθές άκουσα την κυρία Γεροβασίλη, την εκπρόσωπο της κυβέρνησης, να λέει ότι δεν έχω ακούσει καθόλου τους αγρότες. Ήρεμα είναι τα πράγματα. Δεν αντιδράει κανείς. Είναι έτσι, τελικά. Ο αγροτικός κόσμος είναι η καζάνη που βράζει αυτή τη στιγμή. Το ασφαλιστικό και το φορολογικό είναι βόμβες που θα εξοντώσουν τον αγροτικό κόσμο. Θα είναι τα φόπλακα των αγροτών. Αυτό όσον αφορά το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Λοιπόν, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η πολιτική είναι δεμένη χειροπόδρα αυτή τη στιγμή. Γιατί για να πάρουν Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λένε ναι σε όλα ό,τι ζητάνε οι δανειστές. Το ευρώ είναι αυτή τη στιγμή το όπλο των Ευρωπαίων ολιγαρχών για να υποδουλώσουν τους λαούς της Ευρώπης. Σε 5 χρόνια στην Ελλάδα με τις μνημονιακές πολιτικές έχουμε χάσει 35% περίπου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σε άλλα 5 χρόνια πόσο θα χάσουμε, αν σκεφτούμε μαθηματικά θα πούμε άλλο 35%. Αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι βιώσιμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, προϊόντων και κεφαλαίων. Αυτή τη στιγμή από τη χώρα φεύγει όλο το ανθρώπινο δυναμικό εξαγωγές από τη χώρα γίνονται ελάχιστες. Το ισοζύγιο εισαγών εξαγωγών, αν δούμε από το 2000 μέχρι το 2011, με πηγή της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι 320 δισεκατομμύρια ευρώ αρνητικό. Λοιπόν, από την Ελλάδα φεύγουν κεφάλαια, φεύγει ανθρώπινο δυναμικό και γίνονται μόνο εισαγωγές. Αυτά τα πράγματα συμφέρουν στην Ελλάδα, σαφώς και όχι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι τόσα χρόνια κρίσης είναι 4 είναι οι μεγάλες αιτίες της κρίσης για μένα. Οι πολυεθνικές που ξεζουμίζουν τη ρευστότητα στη χώρα. Οι τράπεζες που τους καλούς καιρούς είχαν υπέρογκα επιτόκια ενώ τους κακούς καιρούς ζητάνε ανακεφαλαιοποίηση από λεφτά του κράτους για να επιβιώσουν. Τρίτον είναι το αρνητικό ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών και τέταρτο είναι οι Έλληνες ολιγάρχες που εκμεταλλεύονται τον ελληνικό λαό. Κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κατά καιρούς, ενώ βεβαίως και σας συμπονούν και είναι με το μέρος σας, αλλά έχουν και να καταμαρτυρήσουν κάποια γεγονότα, παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Είναι γεγονός ότι είχε δοθεί υπακτολός χρημάτων και βεβαίως και προς τιμή σας και πάρα πολλοί δικοί σας εκπρόσωποι ισχυρίζονται ότι αν θέλει η κυβέρνηση να βρει χρήματα, ας καθίσει να ασχοληθεί με τα Μητρώα και να δει ποιοι πραγματικά τελικά είναι αγρότες. Τι έχετε κάνει εσείς όμως γι' αυτό πρακτικά? Το 1997 όταν ξεκίνησε την πρώτη ΚΑΠ με όλους τους υπουργούς γεωργίας της Ευρώπης μαζεμένους στην Κέρκυρα με τον τότε υπουργό γεωργίας της Ελλάδος τον κύριο Βρύ, χιλιάδες αγρότες από όλη την Ελλάδα μαζευτήκαμε εκεί για να διαμαρτυρηθούμε. Θέλαμε να συνδέεται η επιδότηση με την παραγωγή. Αυτό που έκανε η Ευρώπη είναι να μην συνδέει την επιδότηση με την παραγωγή. Λέτε τι έγινε αυτό? Ο σκοπός ήταν να καταστραφεί η παραγωγή στη χώρα. Και όχι μόνο στον αγροτικό τομέα. Το ίδιο έχει γίνει και στον εμπορικό και στον βιοτεχνικό και στον βιομηχανικό και παντού. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση
στόχος είναι αυτός. Η μόνη σωτηρία είναι αυτή τη στιγμή που ακόμα είναι ανατρέψιμη η κατάσταση, η χώρα να καταλάβει, οι Έλληνες πολίτες, ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρώπη. Η Ευρώπη μας βουλιάζει και θα συνεχίσει μέχρι να μας υποδουλώσει τελείως. Αυτή είναι η άποψή μου. Μία άποψη που την ακολούθησαν όντας πιο σοφή τελικά και άλλα κράτη που βασίζονται στην αγροτική ζωή ή στην αλία ή στην κτηνοτροφία. Κλασικό παράδειγμα η Ισλανδία που έχει μια μεγάλη δύναμη στην αλία της και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που δεν δέχτηκε ποτέ να μπει στην Ευρωζώνη. Διαβάζω σήμερα... Άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά να προσθέσω, και άλλο η Ευρωζώνη. Γιατί πολύ σωστά το είπατε. Προφανώς, ναι. Άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλο η Ευρωζώνη. Και άλλο η Ευρώπη. Και, γιατί και γίνεται μια σύγχυση. Και άλλο η Ευρώπη. Μια σύγχυση εσκεμμένη σε αυτό το θέμα. Είναι διαφορετικά. Άλλο η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Όχι, απλά το ΑΕΚ, για να μην γίνεται μια σύγχυση και τελικά βγαίνουμε, επειδή αυτή τη στιγμή θεωρεί κάποιος ότι το νόμισμα του αποτελεί ένα βρόγχο στο λαιμό, ότι και η Ευρώπη του πολιτισμού, η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Συγγνώμη, εγώ θέλω να πιστεύω σε αυτή. Μάχομαι για αυτή. Έχω νέο παιδί και προσπαθώ να του εντρυφήσω αυτές οι ιδέες. Δεν θα τα αλλάξουμε όλα. Αυτή είναι η Ευρώπη που έδωσε τα φώτα της σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και ακόμα και σήμερα η Ελλάδα σαφάρος. Και εδώ πέρα έρχομαι να πω σε όλους να συνδράμουμε στην προσπάθεια να πάρουν τον Νόμπελ οι νησιώτες μας. Που κάθε μέρα σώζουν ψυχές. Κάθε μέρα προσφέρουν στην ανθρωπότητα αυτό που της λείπει εδώ και χρόνια, την ανθρωπιά, να τους βοηθήσουμε να πάρουν τον Νόμπελ. Για ένα πρόβλημα που προκαλούν οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Που επιτρέπεται να αντιμετωπιστούν και από μακριά. Ναι. Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι δανειστές μας εκβιάζουν συνέχεια με το σκεπτικό ότι πρέπει να υπογράψουμε ό,τι ζητάνε για να μας δώσουν, να μας ερμαδοδίσουν με ρευστότητα. Αυτό είναι το όπλο που έχουν στα χέρια τους. Τη ρευστότητα που μας δίνουν με το ευρώ. Έτσι μας εκβιάζουν και μας αναγκάζουν να υπογράφουμε ό,τι θέλουν. Και αυτή σίγουρα δεν είναι μια Ευρώπη αλληλεγγύης. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Την Ευρώπη έχει δίκιο ο κύριος Μωραήτης εν μέρη, ότι στην ίδρυσή της οι εμπνευστές και οι οραματιστές της Ένωσης είχαν σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Και σίγουρα μια Ένωση βασισμένη στο τρίπτυχο άνθρωπος, δημοκρατία, ελευθερία. Όχι μόνο στην πορεία δεν κατέστη εφικτό και δυνατό, αλλά δυστυχώς η οικονομική επιδίωξη έγινε πολύ πιο σημαντική από τον άνθρωπο. Και γι' αυτό ζούμε αυτές τις συνέπειες σήμερα, όχι μόνο εμείς ως Ελλάδα, βεβαίως, και πάρα πολλά άλλα κράτη. Της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Πιτάκου, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πετύχει να περάσει την επόμενη φάση, ποια είναι αυτή η επόμενη φάση, να μην είναι μια απλά οικονομική ένωση, μια ένωση συμφερόντων οικονομικών και μονοπωλίων, αλλά είχε μπορέσει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είχε μπορέσει να έχει κοινή εξωτερική πολιτική, είχε μπορέσει να εγγυάται ακόμα και τα δικά μας σύνορα όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήμασταν Ένωση. Όλοι ευτυχισμένοι. Θα ήμασταν κύριε όλοι Μωραήτη, σε καλή γνώμη. Μην εγκαταλείπουμε αυτό το δεδομένο. Ξέρετε πολύ καλά, για να μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το σύστημα, προϋπέθεται τεράστια μεταφορά πόρων από τις πλουσιότερες περιοχές και τις πιο ισχυρές στις πιο αδύναμες και πιο φτωχές. Έτσι, αυτό δεν προϋπέθεται. Σαφέστατα. Ποιος λογικός άνθρωπος θα δεχόταν σαν πιθανότητα οι βόρειες χώρες που είναι και πιο ισχυρές, η Γερμανία ας πούμε, έτσι, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες, Ολλανδία και τέτοια, να στερηθούν τα δικά τους πλέον εκτήματα προκειμένου εσείς και εγώ να αναπτυχθούμε και να τους φτάσουμε. Είναι δυνατόν. Κύριε Κουμαρέλα, ζούμε σε τι κόσμο. Σοφός άνθρωπος και βλέπω ότι τα όλα πραγματικά τα εξετάζετε με ενδελέχεια. Όταν θα κοιταχτούμε στα μάτια σαν Έλληνες και δεν μας ακούει κανένας και ξεκινήσουμε την ιστορία από εκεί που εγώ πρωτό άρχισα να έχω ένσημα του ΙΚΑ το 86. Μάλιστα. Και δούμε, και εσείς ίσως λίγο παλαιότερα, και δούμε πρώτο τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Περάσουμε αυτά μετά ήτανε... στα πακέτα τελών. Ποιος τα φάγε, πείτε μου ποιος τα φάγε. Κοιτάξτε. Από κάπου ήρθανε. Ποιοι τα φάγανε, εμείς τα φάγανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να ελέγξει. Κάποιοι εδώ μέσα. Το λόγο όμως, γιατί... Κάποιοι εδώ μέσα. Ναι. Ναι, το λόγο. Μπορείτε να το πάρετε. Η πολιτική μας τάση. Κυρία Μαρούπα, ελεύθερη. Ζωντανή συζήτηση είναι. Δεν είμαστε στο σχολείο. Είναι μια ζωντανή συζήτηση. Μπορείτε να παρεμβαίνετε. Παρακαλώ, κύριε Κωνσταντινίδη. Επιτρέπετε. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μωραήτη. Αυτή τη στιγμή η Ευρωζώνη μας εκβιάζει με τη ρευστότητα.
για να υπογράφουμε ό,τι θέλει. Ακόμα και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό και σε ό,τι θέλει. Από τη στιγμή που η χώρα, με λάθους χειρισμούς, αφού ζητάτε τη δικιά μου προσωπική άποψη, από τη στιγμή που η χώρα, με λάθος και εγκληματικούς χειρισμούς, το 2010 παραδόθηκε με το και πρώτο μνημόνιο. Βγήκε πρωθυπουργός της Ελλάδος που μας είπε διεφθαρμένους, βγήκε πρωθυπουργός της Ελλάδος που μας ξεφτύλισε παγκοσμίως με άπτεστα αγγλικά, έτσι ώστε να τον καταλάβει κάθε πολίτης αυτού του κόσμου, θα σας πω ναι ότι χάθηκε μεγάλο μέρος της ελληνικής κυριαρχίας. Αλλά αν με ρωτήσετε πού θα ήθελα εγώ να δώσω τη μάχη, έτσι ώστε η Ελλάδα και οι Έλληνες να βρίσκονται αύριο σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, θα σας έλεγα να δώσουμε τη μάχη στην Ευρώπη, να βοηθήσετε εσείς να αναδειχτούν νέες δυνάμεις, νέοι άνθρωποι, κατηρτισμένοι άνθρωποι, όχι άνθρωποι που φαντάζονται ότι έχουν τη λύση, άνθρωποι που ξέρουν να δώσουν τη λύση, και να είσαστε σίγουροι ότι εσείς οι άνθρωποι του μόχθου, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, οι άνθρωποι που πραγματικά, γιατί ξέρετε ποια είναι τα σάπια μήλα και στο δικό σας καφάσι, οι άνθρωποι όμως που πραγματικά δουλεύετε και μοχθείτε, ότι θα έχετε τη μερίδα του λέοντος. Γιατί αν η Ελλάδα έχει να δώσει κάτι στην Ευρώπη, είναι τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, τους ανθρώπους, τους επιστήμονες που έχουμε, 23% και με όλα αυτά, όλοι εμείς μπορούμε να κάνουμε τη νέα αρχή. Μην παραδίδεστε, μην παραδίδεστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραγωγή στη χώρα, την καταστρέφει. Το ξέρω πολύ καλά αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε το ξέρω πολύ καλά. Όπως ξέρετε κι εσείς, επειδή είσαστε άνθρωπος του μόχθου μέσα στο χωράφι, ότι τόσο καιρό υπήρχαν δυνατότητες να αλλάχτούν καλλιέργειες, υπήρχαν επιδοτήσεις και υπήρχαν πολιτικοί στις περιφέρειές σας που σας λέγανε μη σας νοιάζει, θα σας φέρουμε τις επιδοτήσεις, μη σας νοιάζει, παραμείνετε στα ίδια, και δυστυχώς οδήγησαν τη νέα γενιά της αγροτιάς μας σε αδιέξοδο. Τα ξέρετε αυτά. Παρασυρθήκαμε. Αλλά μην απελπίζεστε. Παρακαλώ, κυρία Μαρούπα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι γίνεται μια σκεμμένη πια σύγχυση σε πάρα πολλά θέματα και μπερδεύεται πάρα πολύ ο ελληνικός λαός, που από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα η ίδια προπαγάνδα γίνεται συνέχεια στα αυτιά του. Η πρώτη μεγάλη σύγχυση είναι όλοι μαζί τα φάγαμε. Ε, όχι λοιπόν, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, και δεν αναφέρομαι στον εαυτό μου, στον κύριο Μωραΐτη, σε εσάς κυρία Μπιτάκου. Δεν έχει να κάνει μαμάς, δεν τα έφαγε ο ελληνικός λαός. Το γεγονός ότι υπήρχε ένα σχέδιο υπερχρέωσης της χώρας και εν όψη αυτού παράνομα οι πολιτικοί μας δανείζονταν χωρίς να μας το λένε και διέχεαν κάτι μικροποσά, είτε λέγονται επιδοτήσεις, είτε τα δάνεια που παίρνανε, σε κάποιους ανθρώπους ώστε να τους εκμαυλίζουν, να τους χειραγωγούν και να υφαρπάζουν με αυτόν τον τρόπο, εξαπατώντας τους την ψήφο τους, δεν σημαίνει ότι τα φάγαμε μαζί. Ακόμα και αυτοί που πραγματικά πήρανε χρήματα, είτε είναι αγρότες, είτε δεν ξέρω, οποιοδήποτε κλάδι, επιχειρηματίες κλπ., τα οποία δεν τα επέστρεψαν ή τα οποία διαχειρίστηκαν με κακό τρόπο, ούτε αυτοί έχουν ευθύνη, και θα μου επιτρέψετε να σας εξηγήσω γιατί. Δεν είναι δυνατόν, αν εγώ δεν ξέρω ότι παίρνοντας αυτά τα χρήματα συμφωνώ να ανταλλάξω το σπίτι μου, το χωράφι μου, την πατρίδα μου, τα παιδιά μου να τα στείλω μετανάστες σε 10 χρόνια από σήμερα. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν εγώ να συνενώ σε ένα προδοτικό σχέδιο το οποίο δεν γνωρίζω. Το αν με χρησιμοποίησαν κάποιοι επειδή είναι ξυπνότεροι από μένα και επειδή εγώ υπήρξα όχι επαρκώς ενημερωμένη ή επαρκώς ανήσυχη ώστε να μπορώ να διεισδύσω και να καταλάβω τι θα γίνει 10-15 χρόνια μετά, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Το κράτος έχει αυτή την αξία και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ποιος έχει ευθύνη και για ποιο πράγμα. Το κράτος φτιάχτηκε για να μην έχουμε τον νόμο της ζούγκλας. Από την ώρα που το κράτος επισημοποιεί τον νόμο της ζούγκλας και σου λέει ότι ο ισχυρότερος θα τα τρώει όλα, συγγνώμη, δεν είναι κράτος αυτό. Και αν είναι κράτος, πρέπει να το διαλύσουμε και να το φτιάξουμε από την αρχή. Λοιπόν, δεύτερη πολύ σοβαρή σύγχυση. Χάσαμε ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας. Όχι, κύριε Μωραΐτη. Η εθνική κυριαρχία δεν είναι κάτι θεωρητικό που το παίρνει ο αέρας σαν τη σημαία του πάγκαλου και φεύγει. Η εθνική κυριαρχία δεν χάνεται, ούτε χάθηκε ποτέ των ποτών. Η εθνική κυριαρχία εκχωρήθηκε παράνομα από μια προδοτική βουλή που δεν είχε δικαίωμα να το κάνει. Η εθνική κυριαρχία δεν εκχωρείται ποτέ των ποτών.
είναι η πεμπτουσία της έννοιας του κράτους. Δεν υπάρχει κράτος χωρίς εθνική κυριαρχία. Ακόμα και αυτοί που ήταν αποικίες δεν χωρίσανε ποτέ εθνική κυριαρχία. Τα έχει πει ο κύριος Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος, ξεκάθαρα, και έχει κάνει έναν τεράστιο αγώνα για το όνομα του Θεού, ακόμα να μην έχουμε καταλάβει αυτά τα ουσιώδη. Και επίσης ένας τρόπος, και υπάρχει απόλυτος τρόπος, να ξεπεραστεί όλο αυτό. Το γεγονός ότι όλοι τα ίδια μας λένε και όλοι τα ίδια κάνουν, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά ανακαλύπτουν το σωστό. Ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο δεν ανακάλυψαν ξαφνικά την Αμερική και είδανε ότι τι ωραία, δυστυχώς είχε δίκιο ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Παπανδρέου και όλοι αυτοί οι καλοί άνθρωποι και όλα αυτά τα συνωμοτικά που έγιναν, καλώς έγιναν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αποδεχθούμε εμείς ότι καλώς δύο φορές κουρεύτηκαν τα ομόλογα, τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, και ως ελληνικά ομόλογα και ως ομόλογα υπαγόμενα στο ξενοδίκαιο. Δηλαδή πόσο κατά λάθος όλα αυτά να έχουν γίνει και πόσο ατιμωρησία μπορεί να υπάρξει. Οι κύριοι Τσίπρας λοιπόν και Καμένος επίτηδες και σκόπιμα συνεχίζουν ξεφτιλίζοντας τα ιδανικά αυτής της Ελλάδας που εναπόθεσε τις ελπίδες του ο ελληνικός λαός, αυτούς τους ανθρώπους, για να ανακτήσουν την εθνική κυριαρχία και να τελειώσουν με τα μνημόνια. Προσπάθησαν να ξεφτυλίσουν λοιπόν αυτή την ελπίδα. Το γεγονός ότι είναι προδότες αυτή, είστε σαφέστατη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Έχουμε μία γραμμή, θα παρακαλέσω. Καταρχήν ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντινίδη για την παρέμβασή του. Μία πρόταση ακόμα μπορώ να πω. Παρακαλώ λίγο σύντομα, κύριε Κωνσταντινίδη. Δύο δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη χώρα είναι ακόμα αναστρέψιμη. Αν συνεχίσουμε στο ίδιο τέμπο με τα μνημόνια, σύντομα η χώρα θα έχει ημερομηνία λήξης. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στις κινητοποιήσεις σας. 20 Ιανουαρίου είστε όλοι στους δρόμους. Κόμβο, Κορδηλίων, Εγνατία, Οδό Καβάλα, Κάστρο, Νίκαια, Τέμπη. Διαβάζω μερικούς προορισμούς. Καλή δύναμη. Παρακαλώ να περάσουμε στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Ο κύριος Τάσος. Ναι, γεια σας. Ακούω εδώ διάφορα πράγματα που λέτε, βασικά με το γύρο του ΕΒΕ αυτόν εδώ. Θέλω να πω το εξής, ότι εάν δεν ελευθερωθεί η Ελλάδα, εάν δεν μπορέσουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ, το οποίο ευρώ είναι ένα χρεόγραφο, δεν είναι ένα νόμισμα, δεν πρόκειται να γλιτώσουμε ποτέ. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση, η οποία υπάρχει επάνω, και όπως και οι προηγούμενες, είναι δοσύλλογες κυβερνήσεις, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να, ακόμα και για το πιο απλό νομοσχέδιο, δηλαδή για ένα οποιοδήποτε νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το ΦΠΑ περιπίνας, πρέπει να πάρει άδεια από τον Τράγκη. Ή θα αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μας ή όχι. Για να μπορέσουμε να κάνουμε οτιδήποτε θα πρέπει να αποκτήσουμε πρώτα απ' όλα την ανεξαρτησία μας. Σε αυτή τη βάση νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Μιλάτε τόση ώρα, ας πούμε, για το ασφαλιστικό. Δεν ακούω να μιλήσετε για την ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος είναι ότι πρέπει, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από αυτή όλη την ιστορία, πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ. Αυτό λέμε. Ο κύριος, ο οποίος είναι και οικονομολόγος εκεί πέρα, φαντάζομαι ότι θα ξέρει ότι το ευρώ δεν είναι νόμισμα. Είναι ένα χρεόγραφο το οποίο δημιουργεί χρέος. Έτσι δεν είναι, κύριε, το όνομά σας. Δεν έχει σημασία το όνομά μου. Εγώ πραγματικά χαίρομαι σε αυτό το διάλογο να έρχονται όλες οι απόψεις. Ακριβώς για να μπορέσει να καταστρέψει όλες τις οικονομίες και να χρεοκοπήσουν όλα τα κράτη. Όλα τα κράτη. Αυτό θέλω να πω. Εγώ απλά να σας πω ότι τα χρέη από μόνα τους δεν δημιουργούν πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, για να μην ακούμε αυτά που μας λένε αμάσιτα, δεν είναι το χρέος. Η Γερμανία έχει δυσθεώρατο χρέος. Τα πάντα για ένα κράτος είναι οι προοπτικές.
οι προοπτικές που μπορεί να δώσει για ανάπτυξη, οι προοπτικές που μπορεί να έχει στην παγκόσμια σκακέρα. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις και όχι να καταστρέψουμε, έτσι ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να μπορέσει να ξαναγίνει δημιουργική και σπουδαία. Έχει τους ανθρώπους, έχει τις δυνατότητες. Μη με ψημιρούμε. Το χρέος, ξεχάστε το. Σε ποιο χρωστάνε όλα τα κράτη της γης? Υπάρχει, σε ποιο είτε δεν υπάρχει. Είτε και γιατί υπάρχει, είναι καλό, κύριε Μποραίτη, να χρωστάνε όλα τα κράτη της γης? Εγώ δεν σας είπα ότι είναι καλό. Σε ποιον, σε ποιον χρωστάνε? Πέστε μας, σε ποιον χρωστάνε? Ποιος έχει το χρέος της Γερμανίας, της Αμερικής, της Ελλάδας? Σε ποιον? Το χρέος αύριο, αγαπητέ φίλε, πώς γίνεται τρεις άνθρωποι να στη γη να έχουν το χρέος όλων των μπορεί να κουρευτεί. Το θέμα είναι η Ελλάδα. Εμείς μπορούμε να επανεκκινήσουμε τις ζωές μας. Εμείς μπορούμε να ξαναχαμογελάσουμε. Εμείς μπορούμε να δούμε όραμα. Μην κολλάμε στο χρέος. Με τη δεδομένη κατάσταση. Σας ακούω. Με τη δεδομένη κατάσταση δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εάν δεν αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Συμφωνώ όταν μαζί έχουμε σας. Αυτή τη στιγμή κυβερνήσεις οι οποίες παίρνουν οδηγίες από τον Τράγκη και από τη Μέρκελ και από, το, και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε νόμισμα, όταν δεν έχουμε νόμισμα δικό μας, πρώτο και κύριο, δηλαδή ένα κράτος για να έχει ανεξαρτησία πρέπει να έχει νόμισμα και σημαία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε δεν έχουμε νόμισμα. Και ακόμα και τη σημαία μας με αυτά τα οποία πάνε περάσουν, με τα καταστρέψουν, πώς το λένε, να βγάλουν τα εθνόσημα και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν, όλα αυτά τα πράγματα είναι θέλουν να μας αφελεινίσουν. Καταλάβατε, ή θα είμαστε μια επαρχία είναι... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα είμαστε πατρίδα, ή θα είμαστε Έλληνες, ή δεν θα είμαστε Έλληνες. Άποψή λοιπόν, σας είναι, εγώ πιστεύω πολύ στους Έλληνες. Λοιπόν, και πιστεύω ότι οι Έλληνες τη λύση θα τη βρούνε. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν έχει σημασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική παρέμβαση. Βεβαίως η άποψη του κυρίου και από ό,τι διαβάζω εδώ και στα email που έχουμε δεχτεί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά έχετε στείλει τις προτάσεις σας, τις απορίες σας. Θα τα διαβάσουμε η συντακτική ομάδα της εκπομπής και θα σας απαντήσουν. Από ό,τι βλέπω, θα σας πληροφορήσω, κύριε Μωραίτη, περισσότεροι θα συμφωνήσουν με το πάνελ σήμερα. Ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Συμφωνώ, πρέπει να αλλάξει. Δεν νομίζω ότι εγώ διαφωνώ στην έξοδο από το ευρώ. Το ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει. Πέστε μας πώς μέσα στην Ευρώπη θα τρώμε τα λαιμόνια μας και τις πατάτες μας. Και δεν θα εισάγουμε από Κύπρο, Αίγυπτο και Αργεντινή. Το πιο απλό, εγώ σας λέω, πατάτες και λεμόνια. Αφήστε τα ρούχα, τις πετσέτες, τα χαρτιά. Έκλεισε η Softex τώρα, κύριε Μωραϊτή, τι να συζητήσουμε. Είναι εγκλήματα των εγκλημάτων. Θέλετε να δηλαδή, με ποιο τρόπο έγινε αυτό εγώ, το έγκλημα. Εισαγγελέας δεν μπορούμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βάζουμε ανταγωνιστική όσο είμαστε μες στο ευρώ. Αφού διαβάσω ένα email, κύριε Κουμαρέλα, θα σας δώσω αμέσως το λόγο και να κλείσουμε παρακαλώ, γιατί δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Αφού διαβάσω όμως και μία παρέμβαση ενός φίλου από Αμερική. Ο Τζον Άνταμς, ο δεύτερος πρόεδρος της Αμερικής, γύρω στα 1800, είχε πει: δύο τρόποι υπάρχουν για να κατακτήσεις και να υποδουλώσεις ένα έθνος και το λαό του. Ο ένας είναι το σπαθί και ο άλλος ελέγχοντας το χρέος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το email. Και κύριε Κουμαρέλα, παρακαλώ, ολοκληρώστε για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Εγώ ήθελα, τελειώνοντας, εδώ ακριβώς. Και από ό,τι διαπίστωσα και κάποιοι από τους τηλεθεατές συμφωνούν, εάν δεν αλλάξει ριζικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο μας έχουν βάλει να λειτουργούμε, αν δεν σπάσουμε αυτά τα δεσμά της υποτίθεται ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, όπου μας έδωσαν ένα ξένο νόμισμα, το οποίο δεν μπορούμε εμείς να το παράξουμε από μόνοι μας, πρέπει να το δανειζόμαστε. Γιατί πολύ σωστά είπε ο προηγούμενος, το ευρώ είναι χρεόγραφο, δεν είναι αξιόγραφο, όπως θα ήταν πιθανά ένα άλλο νόμισμα που θα είχε κάποιο αντίκρισμα σε πραγματικές αξίες είτε στις προοπτικές ανάπτυξης μιας οικονομίας. Έχουμε εγκλωβιστεί, για να αναπνεύσουμε θα πρέπει να ζητάμε την άδεια από τους θεσμούς, είτε από τον κύριο Ντράγκη είτε από την κυρία Μέρκελ και ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα, γιατί δεν ζούμε, κακά τα ψέματα, και εγώ θα ήθελα μια Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Ένωση της δημοκρατίας, της ελευθερίας,
Και επειδή έχω σπουδάσει και στο εξωτερικό και επειδή στην Ευρώπη έχω ζήσει, έχω δουλέψει, έχω φίλους, είμαι πολύ πιο Ευρωπαίος από πάρα πολλούς άλλους όψιμους Έλληνες. Θέλω να πω, τελειώνοντας, ότι κανένα ασφαλιστικό σύστημα δεν πρόκειται να λυθεί μέσα στο δοσμένο πλαίσιο. Αν δεν ανατραπεί αυτή η κατάσταση, τα πράγματα σε πολύ λίγο χρόνο θα γίνουν πάρα πολύ χειρότερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αφού αναφέρουμε και την ανακοίνωση των φίλων από Γεσαία ΔΕΔΗ, αύριο Παλαϊκό Συλλαλητήριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, συγκέντρωση στην Ομόνοια, από όλους τους κλάδους θα είναι εκεί εργαζόμενοι θα είναι και κοινωνικής φορείς, θα είναι και το ΕΠΑΜ. Συμπληρώνει ο κύριος Κουμαρέλας, προκειμένου να διαδηλώσουν εναντίον των άθλιων, του άθλιου αυτού, όπως το χαρακτηρίζουν, νομοθετήματος που θα αποδυναμώσει όλος χερός πλέον τον κοινωνικό ιστό. Να ευχαριστήσω θερμά πάρα πολύ την κυρία Μαρούπα, τη δικηγόρο μας, τον κύριο Μωραΐτη. Αντί καληνύχτες, να πω ότι στη βία που υφιστάμεθα 6 χρόνια πρέπει να απαντήσουμε πια με βία, δεν έχει μείνει άλλος τρόπος, πριν μεταβιβαστεί ο πραγματικός πλούτος της Ελλάδας και των ιδιωτών. Κύριε Μωραΐτη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία κουβέντα που είχαμε. Εγώ θα πω ψυχραιμία. Εγώ είμαι άνθρωπος των λόγων και μακριά από τη βία. Το γιατρό μας, τον κύριο Παπαμεθοδίου, θα τον έχουμε πάλι κοντά μας όταν θα έχουμε την δυνατότητα να αναπτύξουμε ίσως και στην επόμενη εκπομπή τα θέματα της υγείας και πώς το μνημόνιο έχει επιδράσει πραγματικά. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σε αυτό πάνω το θέμα, γιατί υπάρχει καταστροφή κυριολεκτικά. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο, μια διευθυνή έρευνα που δημοσιεύθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ιατρικά περιοδικά, στο Lancet, τώρα το καλοκαίρι, το προηγούμενο, και έκανε σύγκριση των επιπτώσεων στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα και στην Ισλανδία. Και βρέθηκε ότι ενώ στην Ελλάδα υπήρξε μια καταράκωση του συστήματος υγείας, στην Ισλανδία που ακολούθησε έναν άλλο δρόμο και προτίμησε να τιμωρήσει τους τραπεζίτες της που την οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, οι επιπτώσεις στην υγεία ήταν παροδικές. Κύριε Κουμαρέλα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν σήμερα κοντά. Καλή δύναμη. Είναι όλα εφικτά, αρκεί να το πιστέψουμε, να πιστέψουμε στη δύναμή μας πάνω απ' όλα, να είμαστε σε επαγρύπνηση, να φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε σωστά και να συσπηρωνόμαστε. Και έτσι θα καταφέρουμε πολλά περισσότερα. Ραντεβού φυσικά την επόμενη Παρασκευή, 11.30, εδώ στο Δούριο Ύπο. Καλό βράδυ. Thank you.